Γεια σε όλους! Εδώ και πολλούς μήνες σας έχω υποσχεθεί ένα βίντεο. Ένα βίντεο συνέντευξη με το δάσκαλό μου στο καράτε. Επίσης θα σας δείξω και τη σχολή μέσα, όλους τους χώρους. Είμαι στο δρόμο για εκεί, το κανονίσαμε μία μέρα που είναι κλειστή η σχολή. Την ανοίγει μόνο για εμάς, ώστε να μπορέσω να κάνω πλάνα παντού, να μην έχει κόσμο, να μας δώσει μια συνέντευξη, να μας πει γενικότερα για το καράτε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, ανυπομονώ, φτάνω, είμαι συγκρού. Θα γίνει διπλό το βίντεο, ένα που θα ανέβει στο κανάλι μου, που θα έχει και εμένα τώρα που σας μιλάω, και ένα βίντεο που θα το δώσω να το βάλει στο κανάλι της σχολής, που θα φαίνεται μόνο η συνέντευξή του. Εσείς θα είστε πιο τυχεροί, θα είναι λίγο πιο χύμα, πιο άμεσο το βίντεο, πιο φιλικό. Οπότε εσείς θα δείτε και θα ακούσετε πράγματα όπου δεν θα είναι στο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πιο σοβαρό βίντεο που θα δώσω στο δάσκαλο. Αυτά. Πάω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι ο δρόμος της σχολής στον Πειραιά. Μόλις φτάσουμε θα δείτε και απ' έξω, θα σας πω και τη διεύθυνση ακριβώς, το νούμερο. Εδώ δεξιά επάνω αυτά τα κτίρια είναι. Λοιπόν, να παρκάρω και τα λέμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε Ιρών Πολυτεχνείου 16 στον Πειραιά. Εδώ είναι είσοδος στον τέταρτο όροφο. Ω Σενσέι, καλησπέρα δάσκαλε. Καλησπέρα Ιάκωβε. Για πάμε μέσα. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη με το δάσκαλο, θα τη δείτε σε λίγο. Σας δείξω λίγο εδώ στα γρήγορα το χώρο και θα τα πούμε μετά τη συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην είσοδο. Εδώ έχει αυτό εδώ το ωραίο. Λοιπόν, βάζω την άλλη κάμερα, να μην βλέπετε εμένα. Τελειότητα, να επιζητείς την τελειότητα του χαρακτήρα. Αλήθεια, να ακολουθείς το δρόμο της αλήθειας. Προσπάθεια, να καταβάλεις αδιάκοπη προσπάθεια. Σεβασμός, να σέβεσαι τους άλλους. Αυτοσυγκράτηση, να αποφεύγεις τη βία ή συμπεριφορά. Ποιος θα από αυτά, ο μεγάλος δάσκαλος και ιδρυτής του καράτε μας. Εδώ είναι ακριβώς η είσοδος. Μπαίνω μέσα στο ντότζο. Ντότζο σημαίνει χώρος φώτισης. Τα λέω σωστά, δάσκαλε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλη η σχολή. Είναι η μεγαλύτερη σχολή καράτε στον Πειραιά. Λοιπόν, εδώ για να μην σας μπερδέψω, μετά έχει καθρέφτη. Λοιπόν, κοιτάξτε χώρο. Είναι 120 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Κάνουμε πολύ άνετα μάθημα. Εδώ πάμε για τα αποδυτήρια. Εδώ κρεμάμε τα γάντια μας, μαθητές, καθρέφτες, τα αντρικά αποδυτήρια. Εδώ είναι άδεια τώρα, δεν είναι κανείς σχολή γι' αυτό. Εδώ είναι τα γυναικεία. Λοιπόν, έχει κάποιες στολές που τις αφήσαν εδώ. Γυναικεία. Εντάξει, τώρα τουαλέτες δεν θα σας τις δείξω, δεν υπάρχει λόγος. Αυτά. Εδώ και πάμε στο γραφείο. Εδώ είναι η αίθουσα αναμονής για τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους. Και εδώ είμαστε στο γραφείο. Βλέπουμε φωτογραφίες, το δάσκαλο από σεμινάρια με Ιαπωνέζους δασκάλους. Λοιπόν, εδώ κλασικά τα διπλώματα.
μετάλλια. Εντάξει, έτσι. Λίγο να πάρετε μια γεύση από το χώρο της σχολής. Γεια σας και πάλι. Τελειώσαμε. Είμαι στο δρόμο της επιστροφής. Μας πήρε γύρω στις 2 ώρες να στήσουμε, αξεστήσουμε, φώτα, ιστορίες. Τελειώσαμε τη συνέντευξη. Τώρα ήρθε η ώρα. Μόλις τελειώσω να σας αφήσω να απολαύσετε το δάσκαλο, γιατί μοιράζεται μαζί μας χρήσιμες πληροφορίες γενικότερα για τις πολεμικές τέχνες και ιδιαίτερα για το Shotokan Karate. Θα χαρώ πολύ κάποιος να παρακινηθεί από όλο αυτό και να έρθει έστω για 1-2 δοκιμαστικά μαθήματα, τα οποία θα του αλλάξουν τη ζωή. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι 32 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες και το Shotokan Karate. Έχω δοκιμάσει και άλλες πολεμικές τέχνες, όπως το Judo και το Aikido. Αλλά από 8 ετών, με κάποιες διακοπές, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν τα παράτησα και ούτε πρόκειται ποτέ να παρατήσω το καράτε, διότι μου έχει προσφέρει πάρα πολλά στη ζωή μου. Με έχει βοηθήσει να μην τα παρατάω, να βρίσκω πάντα δύναμη εκεί που δεν έχω, εκεί που έχω απογοητευτεί, εκεί που έχω πέσει κάτω. Με έχει βοηθήσει να σηκώνομαι σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου, και επαγγελματικά και προσωπικά και από θέματα υγείας και στα πάντα. Μην διστάζετε, μην ακούτε τι σας λένε γύρω σας. Αν νιώθετε μέσα σας ότι θέλετε να κάνετε γενικότερα πολεμικές τέχνες, είναι ό,τι καλύτερο για τη ζωή σας. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ, να παρκάρω και σας αφήνω να απολαύσετε το δάσκαλο. Γεια σας! Βρισκόμαστε στον Αθλητικό Σύλλογο Shotokan Karate, ο Ανατέλων Ήλιος, Πειραιά, και είμαστε εδώ με το δάσκαλο, το Γιάννη Μάτζαρη. Δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιάκωβε. Πες μας λίγα λόγια για σένα και κυρίως τι σε παρακίνησε να ξεκινήσεις το καράτε και πόσα χρόνια ασχολείσαι με τις πολεμικές τέχνες. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το καράτε το 1989. Εντάξει, πάνε πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω τον μήνα. Αυτό που με παρακίνησε να ασχοληθώ με το καράτε σίγουρα ήταν οι ταινίες της εποχής. Λίγο Bruce Lee, λίγο Van Damme, έτσι όπως ξεκινήσαμε οι περισσότεροι. Το καράτε με βοήθησε σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μου. Με βοήθησε να μείνω μακριά από κακές παρέες, να προσέξω τη διατροφή μου. Με βοήθησε ώστε να μην πίνω και να μην καπνίζω και να εξελιχθώ σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Έχεις ασχοληθεί και με άλλες πολεμικές τέχνες εκτός του Shotokan ή μόνο Shotokan? Η πορεία μου στις πολεμικές τέχνες ξεκίνησε με το Shotokan Karate. Όταν ξεκίνησα το 1989, ξεκίνησα κάνοντας καράτε, Shotokan συγκεκριμένα. Το 1993 περίπου, λόγω του ότι η σχολή του δασκάλου μου τότε δεν πήγαινε τόσο καλά, αναγκάστηκα να αναζητήσω αλλού στέγη και κατέληξα να κάνω Tang Soo Do. Το οποίο Tang Soo Do, το traditional Tang Soo Do που έκανα τότε, είχε πολλά κοινά στοιχεία με το Shotokan Karate. Από εκεί και πέρα, το 2010 περίπου και για 5 χρόνια συνεχώς, ασχολήθηκα και με μια κινέζικη πολεμική τέχνη, το Wing Chun, στο οποίο κατέχω και το τρίτο επίπεδο στο Wing Chun. Από εκεί και πέρα, επειδή ξεκινήσαμε την σχολή μας στον Πειραιά το 2015, τον Αύγουστο του 2015, αφοσιώθηκα πλήρως σε αυτό και από τότε ασχολούμαι μόνο με το Shotokan Karate. Τέλεια. Ποια διαφορά του αγωνιστικού και του παραδοσιακού καράτε? Τι διαφορές υπάρχουν, γιατί ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε στον κόσμο τι σημαίνει παραδοσιακό καράτε. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο παραδοσιακό, τι σημαίνει? Παραδοσιακό σημαίνει ότι ο δάσκαλος ο οποίος διδάσκει με τον ίδιο τρόπο που διδασκόταν το καράτε τα παλαιά χρόνια. Εμείς στη σχολή μας κάνουμε ένα συνδυασμό και αθλητικού και παραδοσιακού καράτε. Η διαφορά, αν με ρωτάς ποια είναι ακριβώς, είναι ότι το αθλητικό καράτε, το σπορ καράτε, έχει να κάνει με τους αγώνες καθαρά. Είτε στα κάτα, είτε στο κούμιτε. Αν θέλει κάποιος να διακριθεί, σίγουρα ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει το καράτε και πόσο μάλλον για την νεολαία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το κίνητρο
να κατέβει κάποιος σε αγώνες, να δώσει εξετάσεις, να πάρει κάποια κύπελα, μετάλλια, να διακριθεί. Επίσης, αν κάποιος διακριθεί σε κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχει μοριοδότηση ή μπαίνει στη γυμναστική ακαδημία χωρίς εξετάσεις ή έχει κάποια μοριοδότηση αν θέλει να μπει σε, κάποια, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή. Το παραδοσιακό καράτε έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Δηλαδή, συγκεντρωνόμαστε στο να βελτιώσουμε όχι μόνο τις αθλητικές μας ικανότητες, ώστε να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι, να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς ζωής μας. Μας βοηθάει, το παραδοσιακό καράτε μας βοηθάει και σαν χαρακτήρες και στο θέμα της πειθαρχίας, μας βοηθά να προσέξουμε το σώμα μας, να γίνουμε καλοί σαν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη. Εγώ που διδάσκω, που είμαι δάσκαλος, δεν μπορώ να λέω στους μαθητές μου μην μιλάτε άσχημα, μην φωνάζετε στους γονείς σας. Και εμένα, παραδείγματος χάρη, αν μου τύχει ένα περιστατικό στον δρόμο να χρησιμοποιήσω άσχημο φρασεολόγιο ή να φωνάζω στους δικούς μου. Έχω ερώτηση αργότερα για αυτά, για τον δρόμο, αν τύχουν περιστατικά και θα μας απαντήσεις. Μιας και είπαμε τη διαφορά παραδοσιακό και αγωνιστικό, θέλω να μας πεις και σε τι διαφέρει το Shotokan Karate από άλλα συστήματα. Τι διαφορές θα δούμε, ας πούμε, από Kung Fu, από Taekwondo, από άλλα συστήματα πολεμικών τεχνών. Κοίτα, όλες οι πολεμικές τέχνες έχουν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Παραδοσιακές και μη. Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία και η αυτοάμυνα και η βελτίωση του χαρακτήρα, εννοείται να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι μέσα από τις πολεμικές τέχνες. Οπότε το καράτε έχει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης από ό,τι θα είχε το κουνφού ή κάποια άλλη παραδοσιακή πολεμική τέχνη. Οποιασδήποτε προέλευσης, είτε είναι κινέζικη, είτε είναι ταϊλανδέζικη, είτε είναι ιαπωνική. Τώρα το καράτε, οι διαφορές, το Shotokan Karate που κάνουμε εμείς σε σχέση με τα άλλα στυλ καράτε, παραδείγματος χάρη τα πιο διαδεδομένα στυλ καράτε είναι το Shotokan, το Wado Ryu, το Shito Ryu και το Goju Ryu. Υπάρχουν και άλλα, αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα. Το δικό μας σύστημα είναι πιο δυναμικό από τα άλλα συστήματα, χρησιμοποιεί μεγαλύτερο εύρος κινήσεων και μεγαλύτερες και πιο χαμηλές τάσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερούν τα άλλα συστήματα καράτε από το Shotokan ή υπερτερούν. Απλά έχουμε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης από τα άλλα συστήματα. Θα σταθώ σε μία λέξη που είπες, τη λέξη δυναμικό. Και αυτό με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ας πούμε, έχουμε περάσει κάποιες εποχές που ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, πιο σκληρά. Το καράτε είναι το ίδιο σκληρό και επίπονο όπως τα παλαιότερα χρόνια. Και θέλω και να μας πεις τη γνώμη σου αν με τα σημερινά δεδομένα που έχει εξελιχθεί όλος ο τρόπος διδασκαλίας, υπάρχει κάποια περίπτωση να τραυματιστεί κάποιος σοβαρά. Το καράτε σίγουρα έχει αλλάξει σε σχέση με τα παλιά χρόνια, σε άλλους τομείς προς το καλύτερο, σε άλλους τομείς προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο, παλιά σίγουρα τα πράγματα ήταν πολύ πιο σκληρά. Όταν έμπαινες μέσα σε ένα ντότζο, σε μια σχολή καράτε, ώστε να ξεκινήσεις καράτε, απαγορευόταν να βλέπουν οι γονείς την προπόνηση. Να αργήσεις. Αν αργούσες, ο δάσκαλος δεν σε άφηνε να μπεις μέσα στην προπόνηση. Επίσης, όπου μπορεί να πέφτει και κανένα χάστουκι, τσίμπημα. Το φρασιολόγιο ήταν σωστό, αλλά ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Εγώ θυμάμαι σαν νέος όταν ξεκίνησα, είχα φτάσει σε πάρα πολλές φορές στο σημείο το να βάλω τα κλάματα. Και μου λέει ο δάσκαλος, αν δεν σ' αρέσει, μπορείς να σηκωθείς να φύγεις, μπορείς να πας σπίτι σου. Αυτό βέβαια εμένα με βοήθησε ώστε να σκληραγωγηθώ περισσότερο και να μπορώ να αντιμετωπίσω πολλές δύσκολες, σημερινές δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας, της ζωής γενικά, πιο εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον δεν σημαίνει ότι σήμερα η προπόνηση είναι, πώς να το πω, είναι χειρότερη. Σήμερα η νεολαία δυστυχώς, και δεν φταίει η νεολαία, βάσει της εξέλιξης των πραγμάτων, της φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων, υπάρχουν τα κινητά στη ζωή μας, οι υπολογιστές, που παλαιότερα δεν υπήρχαν. Παλιά δεν μπορούσε να έχει όλος ο κόσμος κινητό, το κινητό παλιότερα δεν έμπαινε στο ίντερνετ, οι υπολογιστές ήταν ένα αγαθό, πολύ ακριβό για να το έχουν όλες οι οικογένειες, οπότε ήταν πλεονέκτημα των λίγων,
Με λίγα λόγια, να επηρεάζονται τα παιδιά από, από όλη αυτή την κατάσταση, να είναι συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι, σε έναν υπολογιστή, οι υποχρεώσεις. Πάει το παιδί σχολείο, σχολάει, πηγαίνει σπίτι, φροντιστήριο, μετά αγγλικά, και όταν φτάνει η ώρα να έρθει στο καράτε, το παιδί είναι ήδη κουρασμένο. Οπότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Σήμερα, βέβαια, στην εποχή μας, ευτυχώς, γιατί παλιά γινόντουσαν και πολλά πράγματα, όχι στο καράτε, σε διάφορους χώρους πολεμικών τεχνών. Ευτυχώς, σήμερα τα πράγματα στον τομέα της διδασκαλίας έχουν γίνει καλύτερα. Έχουν γίνει καλύτερα ως προς τι. Είναι πιο τεχνικά καταρτισμένο ο δάσκαλος στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι σε όλες, γιατί σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίοι υπάρχουν δάσκαλοι με πάρα πολύ μικρή εμπειρία. Αλλά ακόμα και αυτοί, το τεχνικό τους επίπεδο και η τεχνική τους κατάρτιση σε πολλά σημεία είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν παλιά. Από θέμα σκληραγώγησης, αν μου πεις, σίγουρα παλιά ήταν καλύτερα. Αλλά ήταν άλλη εποχή. Δεν φταίει το καράτε του τότε ή το καράτε του τώρα. Μάλιστα. Πόσες ζώνες υπάρχουν, πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος για να πάρει μαύρη ζώνη και τι σημαίνει μαύρη ζώνη για ένα καρατέκα? Πολύ ωραία ερώτηση. Να ξεκινήσω με το πρώτο σου ερώτημα. Οι ζώνες στο Σότοκαν καράτε συγκεκριμένα ξεκινάνε από την άσπρη. Άσπρη, όπως οποιοδήποτε σύστημα καράτα. Πάει κάποιος, φοράει την άσπρη ζώνη, τη λευκή ζώνη. Είναι η αφετηρία. Μετά την άσπρη ζώνη είναι η κίτρινη ζώνη, πορτοκαλί, πράσινη, μπλε, μοβ, πρώτη καφέ, δεύτερη καφέ, τρίτη καφέ και μαύρη. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι όταν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη στη σχολή μας, μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί καράτε από 4 ετών. Όταν ένα παιδί ξεκινάει από 4 ετών, δεν μπορεί να πάρει ολόκληρη ζώνη κατευθείαν. Οπότε, μέχρι μία ζώνη, περίπου μέχρι την πράσινη θα πω, οι ζώνες είναι μισές. Παραδείγματος χάρη ξεκινάει άσπρη, μισή κίτρινη-κίτρινη, μισή πορτοκαλί-πορτοκαλί και ούτω καθεξής. Η ερώτηση επόμενη, πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος για να πάρει μαύρη ζώνη? Σήμερα, στην εποχή μας, για να πάρει ένας ενήλικος μαύρη ζώνη, μπορεί να πάρει μαύρη ζώνη σε 4 με 5 χρόνια. Κάποιος ο οποίος θα ξεκινήσει 4-5 χρονών, μπορεί να πάει 5 με 6 χρόνια. Το τι σημαίνει κάποιος να πάρει μαύρη ζώνη? Παλαιά νομίζαν ότι όποιος είχε μαύρη ζώνη ήταν ο καλύτερος. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσει, ήξερε τα πάντα, ήταν απίστευτος μαχητής. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε και δεν ισχύει και σήμερα. Αν κάποιος έχει εξαιρετικό ταλέντο, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλός σε πολλούς τομείς πάνω στο καράτε. Τι σημαίνει μαύρη ζώνη? Μαύρη ζώνη σημαίνει ότι έχεις μάθει όλα τα βασικά της τέχνης πάρα πολύ καλά και τα εκτελείς πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πώς πάμε σχολείο, πάμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τελειώνουμε το λύκειο. Παραδείγματος χάρη, κάποιος θέλει να περάσει στην ιατρική, περνάει στην ιατρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε γιατρός. Χρειάζεται και μια άλλη διαδικασία. Μάλλον χρειάζεται και άλλος χρόνος. Οπότε, κάποιος ο οποίος έχει πάρει μαύρη ζώνη, θα πρέπει τα βασικά της τέχνης να τα γνωρίζει και να τα εκτελεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, ώστε να μπορεί να εξελιχθεί. Μετά τη μαύρη ζώνη, εκεί ξεκινάει η εξειδίκευση. Εξειδίκευση, τι εννοούμε? Δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει το πόδι στο κεφάλι. Βλέπουμε όλοι, έχουμε δει στις ταινίες τα αέρια λακτίσματα, τα ψηλά λακτίσματα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν πάει το πόδι του στο κεφάλι, δεν σηκώνει τόσο ψηλά, δεν μπορεί να ασχοληθεί, δεν μπορεί να πάρει μαύρη ζώνη. Το καράτε είναι για όλους. Είναι δύσκολο για κάποιον που είναι αγύμναστος και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με κάποιο άθλημα να ξεκινήσει καράτε? Παίζει κάποιο ρόλο η ηλικία του? Καράτε μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Η ηλικία δεν παίζει κάποιο ρόλο, καράτε μπορεί να κάνουν όλοι. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε καλά στο θέμα της καρδιάς, να μην υπάρχει κάποια καρδιολογική πάθηση και να μην υπάρχει κάποια σημαντική ορθοπαιδική πάθηση. Με ποια έννοια? Να μην έχει κάποιος κάποιο σοβαρό ορθοπαιδικό πρόβλημα. Έχει κάποιο πρόβλημα στο αριστερό πόδι, στο δεξί πόδι. Ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει πάθει ολικήρυξη χιαστών, χιαστούς, έχει κύλι στη μέση, κύλι στον αυχένα, με προσεκτική καθοδήγηση μπορεί να ασχοληθεί άνετα με το καράτε. Από εκεί και πέρα, στο θέμα το ορθοπαιδικό, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά και πάλι δεν είναι πολλοί. Το δύσκολο είναι για αυτόν που θα ασχοληθεί με το καράτε να μπορέσει να συγκρατηθεί. Τώρα, στο θέμα της ηλικίας, ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι 60-65 και πιο πάνω και διατηρείται καλά, μπορεί σίγουρα να ασχοληθεί με το καράτε. Ποια είναι η φιλοσοφία του καράτε?
επηρεάζει, γιατί το ακούμε πολύ συχνά, ότι το καράτε δεν είναι μόνο μια πολεμική τέχνη, αλλά είναι και φιλοσοφία, διαμορφώνει χαρακτήρα. Πόσο επηρεάζεται και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας σε κάποιον που ασχολείται χρόνια με το καράτε? Με ποιο τρόπο επηρεάζεται? Πολύ καλή ερώτηση και αυτή. Πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρω. Είναι ένα λάθος που κάνουν όσοι τους αρέσουν οι πολεμικές τέχνες και συγκεκριμένα το καράτε, είναι ότι ασχολείται πρώτα με το φιλοσοφικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το καράτε να κάνει πρώτα. Να μπει, να φορέσει τη στολή του, να κάνει προπονήσεις και μετά εξαρτάται, εγώ θα πω, ένα minimum, τουλάχιστον ένα χρόνο προπόνησης και ίσως είναι και λίγο. Καλό θα ήταν από 2 χρόνια και μετά, εφόσον έχει πάρει μια ιδέα από την τέχνη, τότε υποχρεωτικά μέσα από τη διαδικασία θα θέλει να ασχοληθεί και με το φιλοσοφικό κομμάτι. Πρώτα πρέπει να κάνεις. Η εμπειρία πρέπει να είναι βιωματική. Εφόσον, για ποιο λόγο, όλοι έχουμε δει ανθρώπους να τσακώνονται ή σε πολεμικές τέχνες, σε ταινίες, έχουμε δει χτυπήματα, άνθρωποι να παλεύουν μεταξύ τους. Πρέπει όμως εσύ ίδιος να κάνεις προπόνηση και να καταλάβεις τι ζημιά και τι πόνο ή βλάβη σωματική μπορείς να προκαλέσεις με τα χέρια σου και με τα πόδια σου και με το υπόλοιπο σώμα. Από εκεί και πέρα, παίρνοντας μια ιδέα και εφόσον ασκήσεις με το καράτε, μα καταλαβαίνουμε ότι μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες του εαυτού μας, πόσα εμπόδια μπορούμε να ξεπεράσουμε. Παραδείγματος χάρη, σε εξετάσεις έχουμε τις ζώνες, στο καράτε, συγγνώμη, έχουμε τις ζώνες όπως είπαμε και στην προηγούμενη ερώτηση. Για να πάρει κάποιος τη ζώνη του καράτε, χρειάζεται να περάσει κάποιες εξετάσεις. Η πρώτη φορά ειδικά που θα δώσει κάποιες εξετάσεις είναι για αυτόν, επειδή το γνωρίζει, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναπεράσει, είναι μια αγχωτική διαδικασία. Σου λέει θα τα καταφέρω, δεν θα τα πάω καλά, και άμα δεν τα καταφέρω, τι θα γίνει. Σκεφτείτε ότι κάποιος ο οποίος κάνει 2 χρόνια καράτε θα έχει φτάσει περίπου στην πράσινη ζώνη. Οπότε θα έχει εξεταστεί 2, 3 ή και 4 φορές. Οπότε ήδη θα έχει ξεπεράσει κάποια εμπόδια τα οποία δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει, να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Η φιλοσοφία του καράτε που είναι, ποια είναι για να καταλήξω, είναι ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνω καλύτερος σωματικά, ή μόνο να μπορέσω να προστατεύσω τον εαυτό μου σε μια ενδεχόμενη απειλή που θα μου τύχει έξω, είναι να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος, είναι να προσέχω τον εαυτό μου, να προστατεύω τους άλλους, να υποστηρίζω το δίκαιο, να προνοώ. Τι σημαίνει να προνοώ? Παραδείγματος χάρη, μου τυχαίνει κάτι στον δρόμο, να εμπλακώ, να χρησιμοποιήσω κατευθείαν αυτά τα οποία γνωρίζω. Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα ποιο είναι? Αν μπορώ να αποφύγω τη συμπλοκή, αποφεύγω τη συμπλοκή. Την αποφεύγω, θα μου μιλήσει κάποιος άσχημα, θα με βρήσει. Θα μου μιλήσει άσχημα, θα χαρακτηρίσει με άσχημο φρασιολόγιο κάποιον δικό μου. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να τσακωθώ. Ασχέτως είναι το πιο εύκολο πράγμα, είναι και το πιο άσχημο πράγμα. Είναι αυτό που λένε δώσε τόπο στην οργή. Στο καράτε, καλό είναι να χρησιμοποιήσω το καράτε για αυτά τα οποία γνωρίζω, σαν έσχατη λύση. Αν δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ή αν με πλησιάζει ο αντίπαλός μου, αυτός που θέλει να με βλάψει και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τότε θα χρησιμοποιήσω το καράτε. Βέβαια, να διευκρινίσω ότι είναι πολύ κίνδυνη. Γιατί είναι πολύ κίνδυνη? Στα παλιά τα χρόνια, όταν κάνανε καράτε ή ήθελαν να λύσουν τις διαφορές τους, παραδείγματος χάρη στην Ιαπωνία, και γνωρίζανε και οι δύο καράτε, τότε ένας έφευγε ζωντανός και ο άλλος έφευγε εξάπλα. Εντάξει, σήμερα ζούμε μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά καλό είναι να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, εκτός και αν είναι η έσχατη λύση. Αν κινδυνεύει η ζωή μας. Έτσι, έτσι. Με λίγα λόγια, το σύγχρονο καράτε ή όπως λένε το μπούντο καράτε είναι να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι ολοκληρωτικά. Και σωματικά και ψυχολογικά και νοητικά. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Πόσες μέρες την εβδομάδα είναι το ιδανικότερο, πόσες μέρες την εβδομάδα πρέπει να προπονούμαστε για να υπάρχει μια γρήγορη εξέλιξη και να μην μένουμε στάσιμοι? Αυτό έχει να κάνει με την ηλικία περισσότερο. Ένα παιδί στην αρχή της ενασχόλησης με το καράτε, ιδανικές μέρες σε αριθμό είναι 2 το ελάχιστο,
τρεις είναι το ιδανικό. Ο λόγος έχει να κάνει με τον κορεσμό. Όταν σε ένα παιδί του δώσει κάτι το οποίο του αρέσει πάρα πολύ στην αρχή και μπορεί και το κάνει κάθε μέρα, θα βαρεθεί σύντομα. Ένα παιδί είναι, και είναι εκπληκτικό αυτό, γιατί το λέω, ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει δύο φορές την εβδομάδα προπόνηση, μπορεί να έχει την ίδια εξέλιξη με κάποιον ενήλικο που θα κάνει και 4-5 φορές την εβδομάδα. Τώρα για τον ενήλικο, εγώ θα έλεγα για να έχει εξέλιξη σίγουρα 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό θα έπρεπε για μένα να είναι το minimum. Τώρα το maximum εξαρτάται από τον ελεύθερο χρόνο που έχει, μπορεί να δουλεύει, προσωπικές υποχρεώσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις. Αλλά σίγουρα 3 φορές πρέπει να είναι για μένα το ελάχιστο. Ας έρθουμε λοιπόν λίγο εδώ στο χώρο, εδώ το δικό μας. Σου έχει τύχει κάποιος μαθητής να έχει κακή συμπεριφορά μέσα στη σχολή με τους υπόλοιπους? Εννοώ να χτυπάει πιο δυνατά, να μην τους προσέχει τις πιο μικρές ζώνες, να έχει γενικότερα κακή συμπεριφορά ως προς τους υπόλοιπους συναθλητές του. Πώς αντιμετωπίζεις εσύ κάτι τέτοιο εδώ στη σχολή? Ότι έχει τύχει σίγουρα και τυχαίνει, συνήθως τυχαίνει με τους αρχάριους μαθητές ή συμβαίνει περισσότερο με τους εφήβους. Και ο λόγος είναι ότι το καράτε και όλες οι πολεμικές τέχνες, και δεν το ανέκακος, δεν το ανέφερα πιο πριν, είναι μια τέχνη σωματικής έκφρασης. Μέσα από τις κινήσεις που κάνουμε καράτε προσπαθούμε να δείξουμε μια πλευρά του εαυτού μας. Στην αρχή, πολλοί κόσμος για άλλο λόγο ξεκίνησε καράτε και για άλλο λόγο κατέληξε να κάνει καράτε. Πώς συμπεριφέρουμε σε αυτούς τους μαθητές που ξεφεύγουν? Δηλαδή, ο τρόπος που μπορεί να ξεφύγει, παραδείγματος χάρη, είναι να δείξει με τη συμπεριφορά του μέσα σε εισαγωγικά ασέβεια. Δεν χρησιμοποιώ κάθετα τον ορισμό. Να δείξει ασέβεια ως προς μια μεγαλύτερη ζώνη. Γιατί υπάρχει περίπτωση μια μικρότερη ζώνη σε κάποια τεχνικά κομμάτια να είναι ανώτερος από μια υψηλότερη ζώνη. Ή όταν κάνουμε ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο μπορεί να υπάρχει μια καλή κόντρα μέσα στην προπόνηση, γιατί πρέπει να υπάρχουν ώστε να υπάρχει διαδικασία της εξέλιξης, να κάνει πιο δυνατά, να χτυπήσει κατά λάθος. Πώς το συμπεριφέρομαι? Όπως θα ήθελα να μου συμπεριφερθεί εμένα ο δασκαλός μου. Δηλαδή πάντα όταν είναι να επιπλήξω έναν μαθητή ή να τον βοηθήσω, να τον επιπλήξω, απλά να του πω ότι αυτό το οποίο έκανε δεν είναι σωστό, μπορώ να το κάνω και κακό. Πρέπει να του δώσω να καταλάβει ότι αυτό το οποίο κάνει θα του άρεσε πρώτα απ' όλα να το κάνει ή μέσα από την διαδικασία αυτή θα γίνει καλύτερος. Και επίσης, εντάξει, δεν μπορώ να τα πηγαίνω καλά με όλους, αλλά επειδή εδώ στη σχολή μας είμαστε μια οικογένεια, και τι εννοώ οικογένεια? Όταν παραδείγματος χάρη σε ένα τμήμα είμαστε 10 άτομα και από τα 10 άτομα το ένα άτομο δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί να αποδώσει στην προπόνηση να τα πάει τόσο καλά όσο οι υπόλοιποι. Ο πρώτος πρέπει να τον βοηθήσω είμαι εγώ. Και αμέσως μετά πρέπει να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι μαθητές. Ο καθένας με τον τρόπο του. Αν δεν λειτουργούμε έτσι, τότε κάτι δεν πάει καλά στη σχολή μας. Εμένα με ενδιαφέρει από τον μικρότερο μαθητή έως τον μεγαλύτερο μαθητή. Από τον μαθητή που έχει τις περισσότερες δυνατότητες έως τον μαθητή που έχει τις χαμηλότερες δυνατότητες. Πρέπει οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στη σχολή μας να φεύγει. Τουλάχιστον έτσι όπως ήρθε, ευχαριστημένος. Ήρθε με προβλήματα, πρέπει να φύγει τουλάχιστον με τα προβλήματα τα οποία ήρθε. Αν φύγει με περισσότερα, τότε κάτι δεν κάνω εγώ καλά. Αν φύγει με λιγότερα, τότε είμαι ευτυχισμένος. Πάω να πει ότι κάτι κάνω καλά. Δάσκαλε, πριν αναφέρομαι δύο λέξεις, κάτα και κούμητε. Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι κάτα, τι είναι κούμητε. Να μας πεις λίγο τη δομή της προπόνησης που γίνεται εδώ στη σχολή και πόσα τμήματα υπάρχουν. Κάτα και κούμητε. Κάτα είναι ένα σύνολο τεχνικών που πρέπει να εκτελεστούν σε συγκεκριμένο ρυθμό, με συγκεκριμένη δυναμική και σε συγκεκριμένο χρόνο. Τα κάτα στο σύστημά μας είναι πάρα πολλά. Η κάθε ζώνη έχει το δικό της κάτα. Ο σκοπός, το κάθε κάτα έχει το δικό του, τις δικές του τεχνικές αυτοάμυνας. Ο σκοπός του κάτα είναι να μάθω να χρησιμοποιώ το σώμα μου, να αποκτήσω συγχρονισμό και να μπορώ να αλλάζω κατευθύνσεις. Κούμητε σημαίνει μάχη. Υπάρχει στο καράτε, υπάρχει η ελεύθερη μάχη, το ελεύθερο κούμητε και το προκαθορισμένο κούμητε. Κάποιος ο οποίος ξεκινά το καράτε, ξεκινάει με το προκαθορισμένο κούμητε. Προκαθορισμένο κούμητε τι σημαίνει? Εφόσον από τις τεχνικές τις οποίες έχει μάθει, ο ένας σου λέει ο αντίπαλος, θα σου κάνω ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Οπότε εσύ, από τις τεχνικές τις οποίες έχεις μάθει,
εκτελείς ανάλογα, αφού πρώτα πεις στον αντίπαλο ότι είσαι έτοιμος, εκτελεί ο αντίπαλος την επίθεση και εσύ εκτελείς την ανάλογη άμυνα. Από εκεί πέρα, από κάποιο επίπεδο και μετά, από την καφέ ζώνη και πάνω, μπαίνουμε στο ελεύθερο κούμιτε. Ελεύθερο κούμιτε είναι με τις τεχνικές τις οποίες έχω μάθει στα προηγούμενα επίπεδα, χωρίς να πω στον αντίπαλο ότι θα του κάνω επίθεση στο πρόσωπο, στο σώμα, στα πόδια. Εκτελώ οποιαδήποτε τεχνική θέλω σε οποιοδήποτε χρόνο από αυτές τις οποίες έχω μάθει και ο αντίπαλος θα πρέπει να αντιδράσει με βάση την εμπειρία του. Ποια είναι η δομή της προπόνησής μας? Το καράτε χωρίζεται σε τρία βασικά, σε τρία κομμάτια. Είναι οι βασικές τεχνικές, το κάτα που αναφέραμε πριν και το κούμιτε. Κιχόν κάτα κούμιτε. Η προπόνηση πάντα ξεκινάει με το ζέσταμα, να ζεστάνουμε το σώμα μας, διατατικές ασκήσεις, ενδυνάμωση επίσης. Μετά εκτελούμε μια σειρά από βασικές τεχνικές, περνάμε στα κάτα, η κάθε ζώνη το δικό της κάτα, ανάλογα με το επίπεδό της, και στο τέλος, αναλόγως το τμήμα, προκαθορισμένο κούμιτε ή ελεύθερο κούμιτε. Τα τμήματα που έχουμε στη σχολή μας είναι 4. Κυρίως χωρίζονται ηλικιακά. Ξεκινάνε από 4 χρονών το πρώτο τμήμα και φτάνει έως 8 χρονών, ανεξαρτήτου ζώνης. Το δεύτερο τμήμα είναι από 8 χρονών έως 12, που είναι από άσπρη ζώνη έως και μαύρη ζώνη. Το τρίτο τμήμα είναι το τμήμα το οποίο είναι από 12 χρονών και ενηλίκων. Να αναφέρουμε ότι στα τμήματά μας δεν υπάρχει διαχωρισμός αγόρια-κορίτσια ή άντρες-γυναίκες. Στο τέταρτο τμήμα, το τελευταίο μας τμήμα, είναι το τμήμα, το πιο δύσκολο τμήμα της σχολής μας, καφέ και μαύρες ζώνες. Σε αυτό το τμήμα μπορεί να συμμετέχει κάποιος ο οποίος έχει πρώτη καφέ και πάνω, μαύρη πρώτο ντάν, δεύτερο ντάν, τρίτο ντάν, τέταρτο ντάν, και από 12 χρόνια και πάνω. Κάποιος ο οποίος είναι 12 χρόνια και πάνω και έχει καφέ ζώνη, συμμετέχει σε αυτό το τμήμα. Το κάθε τμήμα είναι, τα τμήματα είναι χωρισμένα, το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ηλικιακά. Πρέπει να είναι άτομα, ειδικά στα παιδιά, να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας, ώστε να είναι και το νοητικό επίπεδο το ίδιο και το επίπεδο της κοινωνικοποίησης. Από εκεί και πέρα, εμείς η σχολή μας, κάποιος ο οποίος είναι 12 χρονών και πάνω, τον αντιμετωπίζουμε σαν ενήλικο. Αυτά είναι τα τμήματα της σχολής μας. Δάσκαλε, διδάσκεις μόνο εσύ εδώ ή υπάρχει και κάποιος άλλος δάσκαλος? Διδάσκω και εγώ και η γυναίκα μου, η Αρτεμισία. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, αλλά είμαστε τελείως διαφορετικοί σαν χαρακτήρες και διαφορετικοί στην προπόνηση. Έχουμε το πλεονέκτημα σαν σχολή, επειδή διδάσκουμε 2 άτομα, παραδείγματος χάρη στα μικρά τμήματα, ειδικά εκεί που ο κόσμος είναι περισσότερος από ό,τι στα μεγαλύτερα τμήματα, κάνουμε παράλληλη διδασκαλία. Παράλληλη διδασκαλία τι σημαίνει? Αν είναι σε ένα τμήμα, παραδείγματος χάρη, είναι πολλά τα επίπεδα, δηλαδή υπάρχει όλο το εύρος των ζωνών, άσπρες, κίτρινες, πορτοκαλί, πράσινη, μπλε, μοβ, καφέ, χωριζόμαστε στη μέση, κάποιος παίρνει τους μισούς μαθητές, και εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ παίρνω τους μισούς μαθητές, η Αρτεμισία παίρνει τους άλλους μισούς μαθητές. Έτσι, η προπόνηση είναι πιο εξειδικευμένη. Και επίσης, αν πάλι οι μαθητές είναι αρκετοί και είναι στο ίδιο επίπεδο, ένας διδάσκει και ένας διορθώνει. Οπότε έτσι είναι και πιο εύκολη η διαδικασία της μάθησης και πιο εξειδικευμένη. Θέλω να σε ρωτήσω τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να έρθει εδώ στη σχολή να ξεκινήσει μαθήματα. Μας είπες πριν πάνω στο ιατρικό κομμάτι, να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα από αυτά που ανέφερες πριν και στην αρχή. Υπάρχει κάποια άλλη προϋπόθεση για να έρθει κάποιος να ξεκινήσει και θα κάνει κάποια δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα? Πώς γίνεται κάποιος να έρθει εδώ να δοκιμάσει, να ξεκινήσει, πώς είναι η διαδικασία? Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συνεργασία, γιατί είναι μια σχέση συνεργασίας σίγουρα με οποιονδήποτε, είτε ανήλικο είτε ενήλικο στη σχολή μας, πρώτα δίνουμε την ευκαιρία να κάνει κάποιος 1 με 2 μαθήματα δοκιμαστικά, σίγουρα δωρεάν. Ο λόγος δεν είναι, ο πρώτος και ο σημαντικότερος λόγος είναι να πάρει μια πολύ μικρή γεύση ο μαθητής, πρώτα απ' όλα από την τέχνη και μετά και από τον τρόπο που διδάσκουμε εμείς. Μπορεί κάποιος να έρθει στη σχολή μας, παραδείγματος χάρη, να έχει ακούσει πάρα πολλά για το καράτε και να μην του αρέσει ο τρόπος ο οποίος διδάσκω εγώ. Οπότε σίγουρα πρέπει
και εγώ να δω τον μαθητή. Το δεύτερο, μάλλον και σημαντικό κομμάτι, είναι να δω και εγώ τον μαθητή. Να τον φιλτράρω με λίγα λόγια, να δω τι χαρακτήρας είναι. Γιατί πρέπει να προστατεύσω και τους υπόλοιπους τους οποίους είναι μέσα στη σχολή. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα απορρίψουμε κάποιον για τον χαρακτήρα του. Σίγουρα, αν έρθει κάποιος ο οποίος είναι λίγο ιδιορυθμός, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα τον αφήσουμε να κάνει το δοκιμαστικό. Θα του πούμε μετά ότι πώς λειτουργούμε σαν σχολή. Η σχολή μας έχει κανόνες. Όποιος μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες, κάποιοι είναι αυστηροί, κάποιοι είναι πιο χαλαροί. Όποιος μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες στη σχολή μας, τότε εννοείται μπορεί να γίνει μέλος της σχολής μας. Η σχολή μας είναι ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας και ανεξαρτήτου εθνικότητας. Δάσκαλε, θέλω να σε ευχαριστήσω για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες, για όλη τη συνέντευξη. Και εγώ δεν θα μιλήσω άλλο, θέλω να κλείσεις εσύ το βίντεο και γενικότερα τη συνέντευξη με ένα μήνυμα που θες να περάσεις στα νέα παιδιά που είτε ασχολούνται ήδη με κάποια πολεμική τέχνη ή το σότογκαν ή θέλουν να ξεκινήσουν και το σκέφτονται. Εγώ σε ευχαριστώ, Ιάκωβε, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για το καράτε που τόσο αγαπάω και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Όσο για το μήνυμα, αφήστε το καράτε και οποιαδήποτε πολεμική τέχνη να σας αλλάξει τη ζωή. Γιατί πραγματικά, αν ασχοληθείτε με το καράτε, είμαι για να μην. Θα ακουστεί εγωιστικό να μιλάω μόνο για το καράτε. Ακούγεται εγωιστικό. Οποιαδήποτε παραδοσιακή πολεμική τέχνη, πραγματικά θα σας αλλάξει τη ζωή. Και δεν έχει να κάνει με το φύλο, αν είστε άντρες, αν είστε γυναίκες, αγόρια ή κορίτσια. Μόνο ωφέλη έχει η ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες. Θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε πάρα πολλά εμπόδια στη ζωή σας, θα αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε προβλήματα που έχετε είτε ακόμα στη σχέση σας, είτε στον επαγγελματικό σας τομέα, στον προσωπικό σας τομέα, θα καταλάβετε τι δυνατότητες έχετε. Και αν κάποιος σας πει ότι δεν μπορείτε να κάνετε καράτε ή δεν είναι για εσάς το καράτε, πιστέψτε να κάνει μεγάλο λάθος. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάκωβε, και πάλι που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το καράτε. Και οποιαδήποτε άλλη στιγμή εννοείται μπορούμε να αναλύσουμε και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καράτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την κορυφή είναι δύσκολος, μοναχικός. Το ξέρεις. Κάθε φορά που νομίζεις ότι έφτασες, βλέπεις πόσο μακριά είναι ακόμα. Είτε πιστεύεις ότι μπορείς, είτε πιστεύεις ότι δεν μπορείς, έχεις δίκιο. Εσύ ξέρεις. Μην αφήσεις όμως κανέναν να πάρει αυτήν την απόφαση για σένα. Θα είσαι πάντα μαθητής. Θα προσπαθείς διαρκώς. Θα σέβεσαι τον αντίπαλο και θα είσαι δίκαιος. Μην σκεφτείς ότι πρέπει να νικήσεις. Σκέψου ότι δεν πρέπει να χάσεις. Όταν χάσεις, άσε την ήττα να γίνει μάθημα και σήκω πάλι δυνατά. Θα έχει πόνο, αποτυχίες, απογοήτευση. Αλλά στην πορεία θα ανακαλύψεις κάτι. Πόσο σπουδαίος είσαι. Φτιάξε από τη ζωή σου ένα όνειρο και από το όνειρο μια πραγματικότητα.
τη δική σου.